Σημαντική, ξεσημαντική. Πάντα οι εκλογές είναι μια σημαντική μέρα για όλο τον κόσμο. Μετά από πολλά χρόνια δεν είστε σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Δεν ψηφίσατε τον εαυτό σας. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Πάνε πολλά χρόνια. Μια χαρά. Έχω 12 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω περάσει και καλά και κακά. Και τώρα ήρθε η ώρα να αποσυρθώ από τα κοινά του Δήμου. Από εκεί και πέρα έχω πολλά άλλα να κάνω. Έχουμε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, στο οποίο είμαι πρόεδρος και στο οποίο, το οποίο υπολογίζω ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα αρχίσει να χτίζεται. Υπάρχει και ένα άλλο όνειρο, η Κυβωτός του Ελληνικού Αμπελώνα, στην οποία είμαι λίγο ανακατεμένος και θα αγαπηθώ περισσότερο τώρα που θα έχω περισσότερο καιρό. Και επιπλέον είμαι και λιόπαντρος. Αυτό αν σας λέει τίποτα, έχαλος. Αν δεν σας λέει, χάσαμε. Να αφοσιωθείτε λοιπόν στη σύζυγο. Την επόμενη μέρα στην Θεσσαλονίκη. Να αφοσιωθείτε στη σύζυγο. Δεν πρέπει. Ήταν δύσκολη ή εύκολη απόφαση να ψηφίσετε τον επόμενο δήμαρχο? Καθόλου δύσκολη. Γιατί να είναι δύσκολη? Την επόμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, πώς την βλέπετε μετά τις εκλογές? Κοίταξε, το ότι θα υπάρξει μια ανακατοσούρα, επειδή είναι τέτοιο το εκλογικό σύστημα, τόνοι χαρτιά, τα δάσος ολόκληρο έφυγε για τα χαρτιά. Και το ότι θα υπάρχει μια ανακατοσούρα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε 19 υποψηφίους δημάρχους για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή όλοι με τον νου του Μπαϊράμι κάνουμε. Διπλό εκλογικό υλικό. Και διπλό εκλογικό υλικό και όλα. Επιπλέον είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία για το Ευρωψηφοδέλτιο. Πρέπει να αντιληφθούμε σαν ψηφοφόροι το ότι η Ευρώπη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Δεν παίζουν ρόλο οι καυγάδες μεταξύ του Μπιτσοτάκη, του Τσίπρα, του Λιβέννη, του οποίου άλλου που αλληλοβρίζονται. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι να μετέχουμε ενεργά στην Ευρώπη. Διότι από την Ευρώπη εξαρτάται και η καλή πορεία της Ελλάδος. Εν τέλει. Αυτό αποδείχνει.